όλους εσάς και κυρίως στο Σύλλογο Δασκόλων Υπαίσθου. Να ευχηθώ να υπάρχει πάντοτε καλή συνεργασία και από το Σύλλογο για τους δασκάλους, αλλά και από τους φορείς, και να έχουμε και συνεργασία μαζί με τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορούμε να μειώνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα σχολεία και το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Εάν δεν υπήρχε συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, γονέων και δασκάλων, νομίζω ότι η παιδεία τουλάχιστον και στην πρωτοβάθμια αλλά και στην τεσσαροβάθμια ακόμα θα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Βέβαια, εμείς ως Δήμος το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε λόγο στο κομμάτι το εκπαιδευτικό, ούτε και τη γνώση φυσικά οι περισσότεροι από εμάς, να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που αφορούν την υποτεχνική υποδομή και την κτηριακή υποδομή του σχολείου. Ξέρετε πολύ καλά όλοι, όχι μόνο τώρα που η χώρα βρίσκεται σε κρίση και τα οικονομικά δεν είναι καλά, ξέρετε πολύ καλά ότι πάντοτε τα κονδύλια για την παιδεία ήταν πολύ πολύ μικρά και καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι ακόμη μικρότερα. Θα ακούσουμε, αν και να πω ότι εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένο σε μια λογική τέτοια συνάντηση στην Αποπέρα, γιατί θεωρούσα ότι θα γίνει κάτι μεταξύ σα. Δεν νόμιζα ότι θα αντισυμμετέχει κάποιο από το Δήμο. Αλλά καλά είναι και ευκαιρία είναι να ακούσουμε και κάποια ζητήματα και κάποια προβλήματα που υπάρχουν είτε από του διευθυντέ είτε από του συλλόγου που είναι επιδεμόνου στα δικά μα σχολεία. Για να μπορέσουμε να δώσουμε άνθρωπο, να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, να σημειώσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις που νομίζω ότι θα χρειαστεί. Πιστεύω ότι μέσα από αυτό το διάλογο θα έχουμε όφελος όλοι μας. Και εμείς ως διοίκηση για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε κάποιες λύσεις στα σχολεία μας, αλλά και νομίζω και όλοι θα έχουμε μια καλύτερη γνώση όλων των πραγμάτων που συμβαίνουν στο δικό μας σχολείο.